Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Τώρα, πρώτο είναι για τον Καμάτσο. Πρώτη διαπίστωση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες έπαιξε με αυτό το σαν ψευτοεννιάρι, για παράδειγμα, ο Καμάτσο. Κάτι το οποίο το έκανε, θυμίζω, Μαντσίνη επί Μάντζιου πολλές φορές στον Άρη και δεν ήταν κακός, θα σας πω την αλήθεια, ίσα το αντίθετο. Ήταν πολύ πιο ωφέλιμος από το αν έπαιζε, για παράδειγμα, ο Γκρέι που δεν τέριαζε καθόλου στο σύνολο. Σωστά, ναι, αυτό το λέω. Αργός, βαρύς, ο Γκρέι, έξω από τις φάσεις. Γενικά για ανόρεκτος δεν είναι, δηλαδή εκτός του κλίματος το τελευταίο διάστημα και εξού και η χρησιμοποίησή του καθόλου χθες στο παιχνίδι. Αντίθετα, ο Καμάτσο είναι σε μια αγωνιστική άνοδο το τελευταίο διάστημα και τον επιβράβευσε με αυτόν τον τρόπο χθες ο Τρεζής και θα μπορούσε να έχει χρηστεί και σκόρερ. Εντάξει, και στην ευκαιρία που κάνει στο πρώτο ημίχρονο την πολύ ενέργεια του Ιτούρμπε και την πάσα, αλλά και το offside και τα λίγα εκατοστά που υποδείχθηκε σε θέση offside. Δουλειά την έκανε δηλαδή στην πάσα που πήρε, σκόραρε. Έδειξε ότι μπορεί και αυτός να είναι χρήσιμος παίζοντας όλο το πλάτος της επίθεσης όπου τον επιλέξει ο προς αυτό το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Τώρα γιατί ο Άρης είναι εκτός έδρας, τι να σου πω, καλύτερος δεν το λες κιόλας ιδιαίτερα. Πιο ανθεκτικός, το λες, δηλαδή έχει πιο πολλές δυνάμεις. Δεν παίρνει αποτελέσματα όμως, δεν είναι. Δηλαδή δεν παίρνει αποτελέσματα και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο διότι και χθες για 70 λεπτά πάλι είχε μια πολύ καλή εικόνα στο παιχνίδι, τις ευκαιρίες του τις έκανε. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και όσες φορές απειλήθηκε ήταν εκεί ο Κουέστα για να σταματήσει και να κρατήσει το μάτι στο 1-1. Αλλά χθες νομίζω ότι συνέβησαν δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με την αντικατάσταση του Ιτούρμπε που κουβαλούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή την ομάδα. Ήταν εκπληκτικός και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βγήκε τόσο νωρίς. Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ είναι γιατί φοβήθηκε ο Τρεζής μήπως επειδή είχε κάρτα τον χάσει και αυτόν και δεν είναι για να τον χάνεις τώρα. Ναι, βέβαια. Έχασε τον Ματέο. Ναι, γιατί δεν έχει και πολλούς μεσοεπιθετικούς αυτή τη στιγμή και σε καλή κατάσταση. Και τώρα έχει το τελικό με τον Βόλο, έτσι. Γιατί είναι τελικός. Ακριβώς. Αλλά θα μπορούσε να τον κρατήσει κανένα τεταρτάκι ακόμη, γιατί τον είδα τον ίδιο απορριμμένος βγήκε από το μάτι, το πίστευε, γιατί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και είναι γενικά σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα εδώ θέτω και ένα ερώτημα. Δηλαδή, ρε, η Τούρμπε 1,5 χρόνο τώρα πριν. Μην γελάτε δηλαδή, πραγματικά. Είναι, από τη μια είναι να λες, οκ, okay, βλέπουμε το πραγματικό του, δηλαδή τρελαίνεσαι κιόλα. Δηλαδή τον βλέπουν τώρα στον Άρη και λένε, μα πού ήταν αυτός κρυμμένος τώρα, 1,5 χρόνο. Γιατί κάνει φοβερά πράγματα, δηλαδή όταν παίρνει την μπάλα και φεύγει μπορεί να σταματήσει πλέον. Είναι σε φοβερή κατάσταση. Βάζει το τούρμπο. Βάζει το τούρμπο κανονικά. Άρα θα πάει μάλλον για άλλες πολιτείες. Τώρα το βάζει για να βρει καμιά ομάδα. Μάλλον αυτός είναι ο λόγος. Επειδή έχεις απορίες. Συμβαίνει με πολλούς αυτό, εντάξει. από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, εντάξει, για τον Άρη στην παρούσα φάση, επειδή έρχεται. Χρήσιμος είναι. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Έχει βάλει 3 γκολ το τελευταίο διάστημα. Έχει βάλει σε γκολ σε Καραϊσκάκη και ο Παπαρίνα. Έτσι. Καπάκι. Ναι. Έχει βάλει 7 γκολ. Τα 3 τα έβαλε το τελευταίο 1,5 μήνα. Ναι. Και τα 4 δεν τα έχει. Και 4 που είχε βάλει δεν είχε βάλει στο πρωτάθλημα. Τα είχε βάλει, θυμίζω, ένα με την Γκόμελ, είχε βάλει στο κύπελο 2, με απευθείας εκτελέσεις φάουλ. Γενικότερα στο πρωτάθλημα ήταν 1,5 χρόνο άφαντος. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Και το δεύτερο ήταν ότι ο Άρης δεν είχε πάγκο, παιδιά, δεν είχε βάθος. Δηλαδή όταν ο Αλμέιδα αναγκάστηκε, γιατί τα χρειάστηκε, είναι η αλήθεια, στο 60-65 να ρίξει μέσα, βάλε και Πινέδα, βάλε και Τζούπερ, ρίξει μετά και Μάνταλο, βάλε και Φερνάντες. Ο Άρης και αυτή τη στιγμή να μπει στο τέλος με 4 μπακ. Και ο Ντουμπάτσο και Μαζικού και Μπακατά και Πίρισμαν. Τους δύο μπακ τους έκανε winger αναγκαστικά γιατί δεν είχε επιλογές. Δεν είχε τον Καμαρά, δεν έχει τον Ρουκ, δεν έχει τον Ματέο, του χτύπησε και ο Μπράμπετς. Ο Γκρέι, επαναλαμβάνω, είναι για μένα ως υπάρον, έτσι τον κόβω το τελευταίο διάστημα. Δεν τον κόβεις μόνο εσύ. Ναι, ναι. Μα δεν έχει σκοράρει κιόλας. Έχει να βάλει γκολ κανένα, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Νομίζω τελευταίο πρέπει να τον πάνε το λυκό στο τέλος του 2022, από τότε δεν έχει σκοράρει. Και κάπως έτσι έχασε ένα ακόμη παιχνίδι ο Άρης. Και έχασε και τον Μπράμπιτς, ναι, δηλαδή ναι. Αυτή είναι μια απώλεια σημαντική. Τι έχουμε από εκεί, τι νεότερα έχουμε από εκεί. Έχει κάταγμα στη δέκατη πλευρά. Τώρα παιδιά, επειδή μένει και πόσο, ένας μήνας και κάτι μένει για να τελειώσει η σεζόν. Δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα, θα προλάβει κάποιο από τα παιχνίδια. Περιμένουμε βέβαια γιατί σήμερα κάνει νέες εξετάσεις, αλλά δεν το βλέπω. Είναι σπάσιμο, δηλαδή είναι κάταγμα στα πλευρά, δεν είναι απλή υπόθεση. Ο Άρης θα πορευτεί λογικά για το επόμενο διάστημα, έχοντας δύο μόνο κεντρικούς αμυντικούς,
τον Φαμπιάνο και τον Νικούλου. Ό,τι συνέβαινε δηλαδή όταν είχε χτυπήσει σοβαρά στο παγκόσμιο κύπελλο και έλειψε κανένα τρίμηνο Νικούλου. Ναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα. Αλλά συμβαίνει σε μια κρίσιμη καμπή. Το play-off με τον Άρη να παίζει τώρα τη μισή και πλέον χρονιά τον έναν από τους δύο τελικούς με, το, με τον Βόλο την Κυριακή του Θωμά. Και περιμένει να δει... Στο Βόλο είναι το μάτς. Ναι, στο Βόλο. Ποιος θα έχει. Θα έχει κανένα Ρουπ, θα έχει κανένα Ματέο, θα γυρίσει. Τα, τον Καμαρά θα τον έχει, αφού ήταν τιμωρημένος. Το θέμα είναι να προλάβει και κάποιος από τους δύο ή και οι δύο για να έχει περισσότερες επιλογές ο προπονητής στο κρίσιμο αυτό μάτς. Ο Κουέστα που ήρθε από τον πάγκο και ήταν αυτός που ήταν χθες, τι γίνεται τώρα εκεί. Ποιος θα παίξει το επόμενο μάτς. Κουέστα. Ο Κουέστα. Νομίζω ναι. Τώρα γιατί... χθες ήταν σαν να μην έλειπε ο Κουέστα. Όχι σαν να μην έλειπε, ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου. Ναι, νομίζω ότι δεν δικαίωσε τον Τερζή που τον είχε αφήσει έξω τα προηγούμενα παιχνίδια. Το δίχως άλλο. Εντάξει, δεν έχω τίποτα με τον Μάριο Σιαμπάνη, συμπαθέστατος μου είναι. Αλλά ο Κουέστα τον θεωρώ καλύτερο τερματοφύλακα, έχει περισσότερες παραστάσεις, είναι 5 χρόνια στην ομάδα. Και χθες απέδειξε ότι αυτός πρέπει να είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Άρη. Και δικαίωσε όλους όσους απορούσαν μαζί και εμένα για ποιο λόγο δεν έπαιξε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν στήθηκε ζήτημα νομίζω να το δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι το απέδειξε χθες ότι αυτός πρέπει να παίζει. Και έχω πει και μάλιστα είναι και καταπληκτικό παιδί. Επειδή εγώ τον έχω γνωρίσει, τον ξέρω τώρα τόσα χρόνια, είναι και ψυχούλα. Είναι, δηλαδή μπορεί να τον βλέπεις ένα 97 και να φοβάσαι όταν τον αντικρίζεις. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από τον Άρη. Χθες να φανταστείτε κάνει γρήγορα ντους στο Παπαρίνα και φεύγει σφαίρα στο νοσοκομείο να πάει να ζητήσει συγγνώμη και να συμπαρασταθεί στον Μπράμπετς, τον οποίο πήρε παραμάζωμα, χωρίς το θέλει βέβαια. Στη φάση που τραυματίστηκε ήταν τόσο στεναχωρημένος που πραγματικά τον έβλεπες ήταν εμισκημένο το κεφάλι μου έλεγαν χθες από το, μετά το παιχνίδι. Γιατί κατάλαβα ότι έκανε ζημιά στο συμπαίκτη. Του προκάλεσε αυτό το άθελάτο αυτό τον τραυματισμό. Ναι. Αλέξη, για το θέμα που προέκυψε χθες με τους διαιτητές και την ανακατοσούρα. Έχουμε καμιά διαρροή από Άρη, καμιά θέση, οτιδήποτε. Κοίτα να δεις χθες, υπήρχε μία ενημέρωση ότι θα έβγαινε μία τοποθέτηση του Άρη συνολική. Ναι. Μετά το παιχνίδι. Ο Άρης δεν ήθελε, τουλάχιστον αυτό πριν το μάτς. Πριν το μάτς, να μην βαρύνει κι άλλο το ούτως ή άλλως τώρα κωμικό κλίμα. Δηλαδή αυτό που συνέβη τώρα είναι τραγέλαφος πραγματικά. Με τους Πολωνούς, οι οποίοι τελικά δεν ήταν μεθυσμένοι από ό,τι φαίνεται. Δεν προκύπτω από πουθενά. Επεισόδιο βασικό σημειώθηκε, αλλά αυτό δεν είναι. Και αυτό, παιδιά, συγγνώμη, εγώ θα πω και για τον συνάδελφο, ότι κατά τη δημοσιογραφία αυτό που συνέβη. Τώρα δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, διαφωνείτε. Εγώ το λέω και κατάντια. Δεν περιπεί τιμή και για μας αυτό που συνέβη. Που τους βγάλαμε μεθυσμένους. Ναι, τώρα και αναπαράστηκε αμέσως. Θα σου πω όμως κάτι, Αλέξη, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Όταν σε πληροφορούν από την Ομοσπονδία ότι συμβαίνει αυτό πράγμα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Τι θα πει εσύ. Δηλαδή σου λέει. Θα το ψάξει λίγο παραπάνω. Okay. Και όταν το ψάξαμε, διαπιστώσαμε ότι τελικά. Εντάξει, και πώς εδώ στο αεροδρόμιο υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν και κλειστά κλειστά. Δεν μπορείς να διαπιστώσεις αν όντως συνέβη, ανάλαβε χώρα ή όχι το επεισόδιο. Ναι. Εντάξει, αυτά γίνονται φοβερά πράγματα. Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, και ο Άρης ήθελε να μην δυναμητήσει άλλο το κλίμα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δηλαδή όταν υπάρχει κόλλημα με τον πρώτο διαιτητή, σφυρίζει ο τέταρτος. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό. Απλά βγήκε ότι ο Άρης και η Άκη έστειλαν επιστολές. Τώρα εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί στείλουν επιστολές να μην παίξει, λέει ο Πολωνός. Ναι, προφανώς και ο Άρης δεν είχε ακόμη ενημερωθεί. Είχε αυτή την ενημέρωση από την Ομοσπονδία, όπως λες και εσύ Τάσο, και λέει τώρα καλά πώς θα σφυρίξει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος αφού ήταν μεθυσμένος και έγινε όλο αυτό που έγινε. Ναι. Εντάξει, η φυσιολογική αντίδραση ήταν σε πρώτη φάση. Υπήρχε μια ενημέρωση. Είχαμε μάλιστα ενημέρωση μετά το ΜΑΤ, περιμέναμε ότι θα έβγαινε ανακοίνωση. Μετά αποφασίστηκε ο Άρης να μην τοποθετηθεί. Ναι. Τι να σας πω. Και δεν βγήκε τελικά η ανακοίνωση. Μάλιστα. Okay. Τώρα πέρα από τον Μπράμπετς, έχουμε κανένα άλλο ζήτημα που προέκυψε χθες. Ο Ετέμπο βγήκε λόγω κάρτας, για να μην φάει δεύτερη. Εκεί που έπαιζε. Εκεί που έπαιζε, εντάξει. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ετέμπο. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Και είναι πολλές φορές που κάνει, αν τον έχετε παρατηρήσει στα παιχνίδια, όταν χάνει την μπάλα, σε κέρια μάλιστα σημεία του γηπέδου, κάνει κάποια τέτοια έτσι πολύ χαζά να τα χαρακτηρίσω μαρκαρίσματα. Ναι. Και χθες δεν ήταν πάλι
Δηλαδή μπήκε ο Ντουκουρέ που ξέρεις έχω πει πολλές φορές ότι το παιδί και μόνο που παίζει εγώ του βάζω το καπέλο. Ναι, είναι άθλος και μόνο που στέκεται στα πόδια του και παίζει. Μπήκε το παιδί και προσπάθησε, ήταν τουλάχιστον σοβαρός. Να πω και μια καλή κουβέντα για τον Νταμπό χθες. Να πεις, για χθες ναι, γιατί είχε να παίξει και πολύ καιρό ο βασικός και να βγάλει και ολόκληρο, όχι να βγάλει μάλλον ολόκληρο 90 λεπτό. Και στις, φάσεις ήταν και μπράβο του. Δηλαδή χθες του βγάζω το καπέλο. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα.